Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό και για την απόψινή συνάθρηση. Ήρθε το Πνεύμα το Άγιο να μας δώσει την αγαθή μερίδα σε όλους μας και αυτό το Πνεύμα να μας βοηθήσει να εκτελέσουμε τη Βουλή του Θεού. Γιατί αυτό είναι το ζητούμενο. Να είμαστε εκτελεστές του Λόγου του Θεού και όχι επιλέγμους ακροατές. Θα ήθελα να διαβάσουμε τη χάρη του Κυρίου από τις Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 968. 968 σελίδα Πράξεις Αποστόλων. Σελίδα 968 Πράξεις Αποστόλων. Διαβάζω από το 47, μάλλον 46 εδάφιο θα ξεκινήσω. Ώστις έβρε χάριν ενώπιον του Θεού και ευχήθη να έβρει κατοικίαν δια των Θεών του Ιακώβου. Ο Σολομών δε οκοδόμησαν εις αυτόν οίκον. Αλλά ο ύψιστος δεν κατοικεί εν χειροποίη της ναής, καθώς ο προφήτης λέγει, «Ο ουρανός είναι θρόνος μου, η δε γη υποπόδιο των ποδών μου. Ποιον οίκον θέλετε οικοδομήσει δι' εμέ», λέγει Κύριος, «Ή ποιος ο τόπος της αναπαύσεώς μου, η χείρ μου δεν έκαμε τα αυτά πάντα. Σκληροτράχυλη και απερίτιμη την καρδία και τα ότα, σεις πάντοτε αντιφέρεστε κατά του Πνεύματος του Αγίου, καθώς οι πατέρες σας ούτω και εσείς. Τι να των προφητών δεν εδίωξαν οι πατέρες σας, μάλιστα εφώνευσαν εκείνους ήτινες προκατήγγυλαν περί της ελεύσης του δικαίου, του οποίου εσείς εγίνατε τώρα προδότες και φωνείς. Ήτινες ελάβατε των νόμων εκ διαταγών αγγέλων και δεν εφυλάξατε. Ακούοντες δε ταύτα κατεκόπτοντας καρδίας αυτών και έτριζον τους οδόντας κατά αυτού. Ο δε Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενίσασης των ουρανών, είδε την δόξα του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού και είπεν, «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγουμένους και τον Υιόν του ανθρώπου ιστάμενον εκ δεξιών του Θεού». Τότε φωνάξητες με τα φωνής μεγάλης έφραξαν τα ότα αυτών και όρμησαν ομοθυμαδών επ' αυτών και εκβαλώντες έξω της πόλεως ελιθοβόλουν και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τεινός ονομαζομένου Σαύλου και ελιθοβόλουν τον Στέφανον επικαλούμενον και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξε το πνεύμα μου». Και γονατίσας εφώναξε με τα φωνής μεγάλης «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτούς την αμαρτία ταύτην» και τούτο υπόν εκοιμήθη. Ο δε Σαύλος ήτο σύμφωνος στο φόνο αυτού και έγινε εν εκείνη τη ημέρα διωγμός μέγας κατά της εκκλησίας της εν Ιερουσαλήμης και πάντες διασπάρισαν εις τους τόπους της Ιουδαίας και Σαμαρίας πλην των Αποστόλων. Έφεραν δε το Στέφανον εις τον τόφον, εις τον τάφον άντρες ευλαβείς και έκαμον θρήνων μέγαν επ' αυτών. Ο δε Σαύλος εκακοποιεί την εκκλησία, εμβαίνον εις πάσην οικίαν και σύρων άντρας και γυναίκας παρήδεν εις την φυλακήν. Ημέν λοιπόν διασπαρέντες διήλθον ευαγγελιζόμενοι των λόγων. Ο δε Φίλιππος καταβάσει στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Και οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα επό του Φιλίππου, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα οποία έκαμνε. Διότι εκ πολλών εχόντων πνεύματα ακάθαρτα εξήρχονται αυτά φωνάζοντα με τα μεγάλη φωνή. Και πολλοί παραλυτικοί και χολοί εθεραπεύθησαν. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Άνθρωπος δε της Σίμων ονομαζόμενος προϋπήρχεν την πόλη, κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγον εαυτόν ότι είναι μέγας της. Εις τον οποίον έδινον προσοχήν πάντες από μικρού ως μεγάλου, λέγοντες, ούτως είναι η δύναμη του Θεού η μεγάλη. Έδινον δε προσοχή σε αυτόν, διότι είχε εκπλήξει αυτούς πολλήν καιρών με τας μαγείας. Ό,τι όμως επίστευσαν εις τον Φίλιππο, ευαγγελιζόμενον τα περί της Βασιλείας του Θεού και του ονόματος του Ιησού Χριστού, ευαπτίζοντο άνδρες τε και γυναίκες. Δόξα στο Λόγο του Χριστού μας. Τις Πράξεις των Αποστόλων, όπως όλοι γνωρίζουμε, τις έχει γράψει ο Απόστολος Λουκάς, ο ιατρός, ο οποίος συμπορεύθηκε με τον Απόστολο Παύλο και ήταν συνεργός στο έργο του Θεού για πολλά χρόνια. Και όπως θυμόμαστε στο Καταλουκά Ευαγγέλιο που ξεκινάει, γράφει ο Απόστολος Παύλος ότι ερεύνησα τα περί της διακονίας του Κυρίου και έγραψα ακριβώς και κατά σειράν τα γεγονότα, τα ιστορικά γεγονότα,
τη διακονία του Κυρίου, τα θαύματα που έκανε, τις ομιλίες του, τις παραβολές που είπε, όλα τα συμβάντα που αφορούσαν τη διακονία του Κυρίου μας. Και τη ζωή του γενικά, από την ημέρα που γεννήθηκε μέχρι που αναλύθηκε στον ουρανό. Αλλά τονίζω ξανά ότι ο Απόστολος Λουκάς έγραψε με πάσα επιμέλεια και έρευνα τα γεγονότα και στο Ευαγγελιό του, αλλά και στις πράξεις των Αποστόλων. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, γιατί πραγματικά μας δείχνει την σοφία του Πνεύματος του Αγίου που γράφει τον Λόγο, αλλά και την αλληλουχία των γεγονότων, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για να καταλαβαίνουμε, να κατανοούμε το πώς ο Θεός εργάζεται τελικά. Ποιο είναι το σχέδιο του Θεού από αρχής έως τέλους. Γιατί έχει σημασία αυτό. Ο Απόστολος λοιπόν Λουκάς μας γράφει, διαβάσαμε τώρα εδώ πέρα κάποια εδάφια, τα οποία με τη χάρη του Θεού, όπως το Πνεύμα το Άγιο μου τα έχει ερμηνεύσει, μιλάμε τώρα για δύο διακόνους, για τον Στέφανο και τον Φίλιππο, οι οποίοι, όπως γνωρίζουμε σε προηγούμενα κεφάλαια, χειροτονήθηκαν διάκονοι μαζί με άλλους 5 εργάτες, όταν η Εκκλησία του Χριστού αυξήθηκε πάρα πολύ και οι Απόστολοι πια δεν μπορούσαν να διακονήσουν, όπως λέει στο Λόγο του Θεού, δεν μπορούσαν να διακονήσουν πλέον την Εκκλησία του Χριστού, να υπηρετήσουν δηλαδή και διαχειρός και στις τράπεζες. Και θεώρησαν καλό να χρήσουν 7 διακόνους. 2 από τους 7 ήταν αυτοί. Και σε αυτό το σημείο, αν θυμόμαστε καλά, αφού έγινε χειροτονία, είπε ο Απόστολος Πέτρος, και ο Απόστολος γενικά, ότι δεν μπορούμε εμείς πλέον τώρα να διακονούμε, αλλά εμείς θα μένουμε στην προσευχή και στη διδασκαλία του Λόγου. Και οι διάκονοι θα υπηρετούν. Και αυτό έγινε γιατί αυξήθηκαν πάρα πολύ. Δεν μπορούσαν ταυτόχρονα να υπηρετούν οι Απόστολοι και να διακονούν. Επειδή αυξήθηκε η Εκκλησία πάρα πολύ. Και βάζω ο Κύριος στην καρδιά, επειδή τον τελευταίο καιρό αυξήθηκε ο αγρός του Κυρίου όσον αφορά το χώρο εδώ στην Εκκλησία μας. Θέλω έτσι με τη χάρη του Κυρίου να προτρέψω έτσι και να παρακαλέσω. Μου το βάζω ο Κύριος στην καρδιά, επειδή αυξήθηκε ο χώρος. Είναι πιο πολλές οι υπηρεσίες που χρειάζονται και χρειάζονται πιο πολλοί εργάτες. Εργάτες χειροτονημένοι είμαστε λίγοι και πραγματικά δεν περισσεύει κανείς μας. Ευχαριστώ όμως τον Θεό, γιατί πραγματικά βλέπω πολύ ζήλο από αδέρφια και αδερφούς και μικρούς και μεγάλους και νέους. Πραγματικά χαίρομαι για την ενότητα και την ομόνοια, έτσι και την προθυμία που εργαζόμαστε. Όμως θα ήθελα να πω ότι κανείς μας δεν περισσεύει και από τους υπόλοιπους, όποιος δεν έχει βρει έστω ένα μικρό έργο να ασχοληθεί, είναι πολύ καλό, αδερφοί, όλοι να συμμετέχουμε στις εργασίες και τις αιθούσες εδώ που έχουμε και την από κάτω αίθουσα που αναλάβαμε. Και κάτι έτσι που μου βάζει ο Κύριος στην καρδιά, και αν δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εκ των υστέρων, είναι καλό τουλάχιστον την εύρυθμη λειτουργία, όπως βρίσκουμε κάποια πράγματα μέσα στην Εκκλησία, μέσα στον χώρο της Εκκλησίας και εδώ και κάτω δηλαδή. Εδώ, παραδείγματος χάρη, τώρα γίνει το κήρυγμα έτσι. Έχουμε ανοίξει τις γραφές μας, έχουμε ανοίξει τα ημερολόγια μας και τουλάχιστον παρατηρώ εγώ και όλοι πως το έχουν παρατηρήσει. Αφού θα τελειώσει το κήρυγμα, θα γονατίσουμε κτλ. Μόλις τελειώσει η λειτουργία, όλοι λίγος πολύ περισσότεροι, τα μαξιλαράκια τα αφήνουμε δεξιά και αριστερά. Πολλές φορές αφήνουν τα ημερολόγια ανοιχτά ή τις γραφές ανοιχτές. Είναι καλό πως και στο σπίτι μας και στη δουλειά μας, όπως τα βρήκαμε να τα αφήνουμε και εδώ. Συγχωρέστε με, αλλά είναι μια αυτονόητη ενέργεια, η οποία θα βοηθήσει και στο μετά. Να μην καταναλώνουμε χρόνο για να κάνουμε τις υπηρεσίες μας. Να διπλώνουμε τις γραφές μας, να τις βάλουμε όπως τις βρίσκουμε, τα ημνολόγια, τα μαξιλάρια. Είναι θέμα τάξεως, γιατί ο Θεός είναι Θεός τάξης. Αυτό ήθελα να... μια παρένθεση είναι αυτό. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν, έχουμε δύο περιστατικά. Έχουμε τον Φίλιππο και τον Στέφανο, δύο διακόνους λοιπόν, οι οποίοι αφού ξεκίνησαν οι πράξεις των Αποστόλων, αφού έγινε η Πεντηκοστή, μετά είδαμε ότι ο Κύριος με τη χάρη του Κυρίου αύξησε το λαό του, δημιούργησε την Εκκλησία του και σιγά σιγά με τη χάρη του Κυρίου πολλαπλασιάστηκε η Εκκλησία. Όμως, αδερφοί, η αλήθεια είναι μία, ότι υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, ο οποίος είναι αόρατος
Και λίγος πολύ ευχαριστούμε τον Θεό, μέσα από το Ευαγγέλιο του Χριστού μας έχει αποκαλύψει πάρα πολλά πράγματα για το φρόνημα του υπερερώμενου και του κατήγορου ημών, του διαβόλου. Υπάρχει ένας πνευματικός πόλεμος, ο οποίος είναι σε εξέλιξη, και με τη χάρη του Κυρίου όλοι πιστεύουν ότι έχουν καταλάβει ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της σύγκρουσης αυτής, της μάχης πνευματικής μεταξύ των ιών του Θεού και των ιών του διαβόλου και των ιών του Σατανά. Και αυτό, επειδή τόνισα στην αρχή ότι υπάρχει μια σειρά γεγονότων μέσα στη Γραφή και ειδικά στις πράξεις των Αποστόλων που διαβάζουμε τώρα, και θα ήθελα έτσι να κάνω μια αναδρομή για να δούμε πραγματικά πώς εργάζεται ο Θεός, αλλά και ιδιαίτερως αυτό που μας ενδιαφέρει απόψε στο βραδινό μήνυμα, τη μεθοδία, πώς εργάζεται ο διάβολος, για να μπορούμε και εμείς να αντιμετωπίσουμε τις μεθοδίες του, για να μπορούμε να τα απεξερχόμαστε και να βγαίνουμε νικητές σε οποιαδήποτε μεθοδία βάζει ενώπιόν μας ο διάβολος, ο εχθρός της ψυχής μας. Ξεκινάει λοιπόν ο εχθρός της ψυχής, η αρχή της σύγκρουσης λοιπόν που γίνεται, ξεκινάει από την ημέρα της Πεντηκοστής. Όπως θυμόμαστε, μετά το γεγονός της Πεντηκοστής, υπήρχαν, λέει, πάρα πολλοί ευλαβείς άνθρωποι από κάτω, από το ανώγιο της Πεντηκοστής, πολλοί ευλαβείς άνθρωποι, οι οποίοι είχαν έρθει για την ημέρα της Πεντηκοστής. Αλλά υπήρχαν όμως και άνθρωποι χλεβαστές. Και λέει ο Λόγος του Θεού, για το γεγονός της Πεντηκοστής, έτσι, «εθάβαζον δε πάντες και υπόρουν άλλος προς άλλον λέγοντες». Τι σημαίνει τούτο? Άλλοι δε χλεβάζοντες έλεγον ότι είναι μεστοί από γλυκήν ίνων. Υπάρχουν πάντοτε ιοί του διαβόλου, οι οποίοι είναι χλεβαστές, είναι ασεβείς, είναι κατήγοροι προς τον Θεό για τα παιδιά του. Και σίγουρα, αδερφοί, όταν πιστέψαμε πιο πολύ, έχουμε νιώσει αυτό το συναίσθημα της χλέβης, του ονειδισμού, της εξουθένησης στη ζωή μας. Αφού του γνωρίσαμε τον Χριστό ή από τη συγγένειά μας ή από τη δουλειά μας στις υπηρεσίες που δουλεύαμε ή έξω από τη γειτονιά μας, έξω στο κοινωνικό περίγυρο, όλους μας κλέβασαν στην αρχή, μας κορόιδεψαν. Πού μπλέξατε, τι σας κάνουν εκεί που πηγαίνετε? Αυτή είναι η πρώτη μεθοδία, ο πρώτος τρόπος που ο διάβολος θέλει να εξουθενήσει και να ρίξει τον πιστό, να τον βγάλει έξω από τον δρόμο του Θεού. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Απόστολος Πέτρος, πλησίς Πνεύματος Αγίου, βάζει τα πράγματα στη θέση του μετά. Κηρύττει, επικαλούμενος τον προφητικό λόγο, κηρύττει την Πεντηκοστή, κηρύττει πιο κάτω την Ανάσταση του Κυρίου μας μέσα από τους ψαλμούς του Δαβίδ, και εν τέλει οι ειλικρινείς άνθρωποι και οι ευσεβείς και οι ευλαβείς πιστεύουν και γίνεται η πρώτη σύναξη των ψυχών. 3.000 ψυχές. Και εκείνη την ημέρα της Πεντηκοστής είναι η γιορτή των πρωτογεννημάτων, και τώρα βλέπουμε ότι ο Θεός συλλέγει τις πρώτες ψυχές και όχι τα πρωτογεννήματα τα οποία γιορτάζανε οι Ιουδαίοι. Συλλέγει τις πρώτες ψυχές και δημιουργεί την πρώτη εκκλησία. Έχουμε λοιπόν εδώ την αρχή της σύγκρουσης με τη μεθοδία του διαβόλου, χρησιμοποιώντας τη χλέβη και την εξουθένηση. Ευχαριστούμε τον Θεό που ανταποκριθήκαμε, μας βοήθησε δια Πνεύματος Αγίου και δια του Λόγου του να ξεπεράσουμε την πρώτη μεθοδία. Η επόμενη φάση λοιπόν της σύγκρουσης και του τρόπου με τον οποίο εργάζεται ο διάβολος είναι, αν πάμε και διαβάσουμε μετά την ομιλία που έκανε ο Απόστολος Πέτρος, αφού έγινε το θαύμα που θεράπευσε το χολό, και μαζί με τον Ιωάννη και τον Πέτρο οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι τους στήσανε και τους θέλανε να τους ανακρίνουνε. Στο τέλος λοιπόν, αφού δεν μπορούσανε να βρουν κάτι μεμπτό εναντίον, γιατί ο χολός τον οποίο θεραπεύτηκε ήταν εκεί μπροστά τους και όλος ο κόσμος είχε αντιληφθεί το θαύμα, και φοβόντουσαν και το λαό. Γιατί το ζητούμενο, αδερφοί, είναι και για τον Κύριο αλλά και για τον πονηρό, το ζητούμενο είναι ποιος θα κυριαρχήσει πάνω στον άνθρωπο, στο λαό, στις ψυχές των ανθρώπων. Ο μεν Θεός
για να κάνει σωτηρία, ο διάβολος για να θύσει και για να πολέσει. Και όλοι απευθύνονται στο λαό. Ο Πέτρος, οι Απόστολοι, στα κηρύγματά τους βλέπουμε ότι απευθύνονται στο λαό. Προσδοκώντας τι, να ελκύσουν ψυχές προς σωτηρία. Και ο διάβολος, βλέποντας λοιπόν την κίνηση αυτή από το μέρος του Θεού, το σχέδιο του Θεού, να προσπαθεί να σώσει ψυχές, να ελκύσει ψυχές, αυτός αντιστέκεται. Και μεθοδεύει πώς, μεθοδεύει το αρνητικό αποτέλεσμα. Να μην υπάρξει σωτηρία. Και έρχεται λοιπόν αρχικώς με τη χλέβη, και εδώ στην περίπτωση αυτή λοιπόν, μετά το κήρυγμα του Πέτρου, μετά μάλλον την εφανέρωση του Πέτρου ότι το θαύμα το έκανε ο Ιησούς Χριστός, αφού ρωτήθηκε από τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, το θαύμα το έκανε ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει, δια του οποίου μόνο δια αυτού υπάρχει σωτηρία. Δεν υπάρχει ουδενός άλλο ονόματος σωτηρία, ημι μόνο δια του Ιησού Χριστού. Και θεραπεία οπωσδήποτε. Μόνο ο Χριστός θεραπεύει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και μη βλέποντας λοιπόν οι Φαρισαίοι και οι Σαδουκαίοι κάτι με πτώση στους Αποστόλους, άρχισαν να τους απειλούν και να τους αφήνουν ελεύθερους. Βλέπουμε λοιπόν ότι κλιμακώνεται η σύγκρουση μεταξύ των Υιών του Θεού και των Υιών του Πονηρού, τα σκεύη του Πονηρού. Κλιμακώνεται η σύγκρουση αυτή, αλλά και λέει στο 21 εδάφιο για τους Σαδουκαίους και τους Φαρισαίους, «Οι δε πάλιν απειλήσαντες αυτούς απέλυσαν, μη ευρίσκονται στο πώς να τιμωρήσουν αυτούς δια των λαών, διότι πάντες εδόξαν τον Θεόν». Άρα η επόμενη κίνηση του Πονηρού μετά το χλεβασμό είναι η απειλή. Και αυτό θεωρώ και πιστεύω ότι αρκετοί από εμάς το ζήσαμε στην πνευματική μας πορεία. Πολλούς μας απειλήσανε, ή από την οικογένειά μας, τις συγγενείς μας, οι γυναίκες μας, τα παιδιά μας, οι συγγενείς μας απειλήσαν με διάφορους τρόπους. Είναι το επόμενο στάδιο, το επόμενο βήμα το οποίο μεθοδεύει το εχθρός ψυχής. Έρχεται με απειλή να κάμψει την πίστη μας. Όμως ευχαριστούμε τον Θεό, το αποτέλεσμα ποιο ήταν, ότι τους απέλυσαν και ο λαός και πάντες δόξαν τον Θεόν. Πάλι, δια του Πνεύματος του Αγίου και δια της ισχύως του Λόγου του Θεού, η νίκη ήταν των παιδιών του Θεού. Το επόμενο βήμα, η αποκορύφωση θα λέγα της σύγκρουσης μεταξύ των Υιών του Θεού και των Υιών του Πονηρού, φαίνεται πάλι στην όταν πάλι ανακρίνανε τους Αποστόλους και βρέθηκε μετά το συμβάν που έγινε με τον Ανανία και την Σαπφύρα, πάλι επειδή αυξήθηκαν πάρα πολύ οι πιστοί, οι Σαδουκαίοι πάλι και οι Γραμματείς και οι Φαρισαίοι συνέλαβαν τους Αποστόλους, τους βάλανε στη φυλακή και μετά βέβαια θυμόμαστε ότι ο Άγγελος τη νύχτα τους ελευθέρωσε και τους είπε να κηρύξουν τον όρθο το πρωί να κηρύξουν στον ναό. Και όταν τους συνάξανε πάλι για να τους ανακρίνουν, επενέβη εκεί ο Γαμαλίλ, ο νομοδιδάσκαλος, και όπως θυμόμαστε, τους είπε, καλό είναι να μην γινόμαστε θεομάχοι, γιατί δεν ξέρουμε αυτούς τους ανθρώπους, εάν είναι από το Θεό σταλμένοι. Και πίστηκαν στον Γαμαλίλ και τους απέλυσε πάλι τους μαθητάς. Όμως πριν τους απολύσουν, λέει ο Λόγος του Θεού, και επίστησαν εις αυτόν στο Γαμαλίλ και προσκαλέσαν τους Αποστόλους, έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσουν εν το όνομα του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Το τρίτο βήμα λοιπόν που χρησιμοποιεί ο διάβολος είναι να χειροδικεί. Και αυτό το έχουμε γευθεί αρκετοί από τους αδερφούς. Ακούμε ομολογίες πραγματικά ότι ή ο άντρας χειροδικεί στη γυναίκα όταν η γυναίκα πιστέψει. Ή αντίθετα, γονείς σε παιδιά. Υπάρχει δηλαδή πραγματικά χειροδικία, έτσι. Αλλά πολλές φορές όμως μπορεί να κλάβουμε και σαν χειροδικία την ψυχολογική βία που μπορεί να ασκήσει ένας μη πιστός όργανο του διαβόλου σε ένα πιστό. Ψυχολογική βία είναι πάρα πολύ σοβαρό. Έτσι, και είναι πολύ δύσκολο κάποιος να αντέξει, ειδικά όταν είναι μέσα σε μια οικογένεια, να αντέξει η γυναίκα ή ο άντρας την ψυχολογική βία ο ένας του, ο πιστός του απίστου. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί
Μας φανερώνει ο Λόγος Θεού ότι στο σημερινό μήνυμα το οποίο διαβάζουμε έρχεται η οριστική ρήξη. Δηλαδή, βλέπουμε εδώ στην περίπτωση του Στεφάνου, του πρωτομάρτυρα Στεφάνου, βλέπουμε ότι τελικά τον λιθοβόλησαν. Μετά δηλαδή το χλεβασμό, μετά την απειλή, μετά τη χειροδικία, έρχεται ο θάνατος. Όμως λέει ο Λόγος του Θεού, εάν ο κόκκος του σίτου δεν αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν όμως αποθάνει, πολύ καρπό φέρει. Και πραγματικά, ο θάνατος του Στεφάνου ήταν η απαρχή και η έκρηξη, θα λέγαμε, της πνευματικής αύξησης του λαού του Θεού. Μετά το θάνατο του Στεφάνου, όπως διαβάσαμε εδώ, διασπάρισαν όλοι οι πιστοί από την Ιερουσαλήμ, εκτός από τους Αποστόλους, και διασπάρισαν στην υπόλοιπη Ιουδαία, στη Σαμάρια, και μετά αργότερα θα δούμε, όπως ξέρουμε, στη Φινίκη, στην Αντιόχεια, στην Κεσάρια, μετά πήγε ο Πέτρος και εκεί με την πρόσφυγη με τον Κορνήλιο. Μετά ξεκινάει η πρώτη αποστολική η διακονία του Παύλου. Βλέπουμε πραγματικά, δηλαδή, μετά τον θάνατο του Στεφάνου, μετά τον λιθοβολισμό του Απόστολου Στεφάνου, βλέπουμε πραγματικά μια πνευματική αύξηση εκρηκτική της Εκκλησίας του Κυρίου. Και αυτό γιατί έγινε? Γιατί πραγματικά ο κόκκος του σίτου απέθανε. Είχαμε το θάνατο ενός Αποστόλου. Και καλούμαστε, αδερφοί, εδώ είναι το κυρίαρχο μήνυμα. Στην καθημερινότητά μας, εμείς, καθένας μας ξεχωριστά, διαβάζω τώρα το 60 εδάφιο και γονατίσασε την ώρα που ο Στέφανος, λίγο πριν αποθάνει. Και γονατίσας φώναξε με τα φωνής μεγάλης, «Κύριε, μη λογαριάσεις αυτού στην αμαρτία ταύτην», και τούτον υπόν εκοιμήθη. Λέω ο Λόγος του Θεού, παραστήσετε τα σώματά σας θυσία ζώσαν, αγίαν ευάρισαν στον Θεό, ήτης είναι λογική σας λατρεία. Καλούμαστε λοιπόν να παραστήσουμε και εμείς τα σώματά μας θυσία ζώσα. Δηλαδή, ό,τι μας αφορά στη ζωή αυτή, την ύπαρξή μας όλη, να τη θυσιάσουμε. Τι εννοώ με αυτό? Όχι μόνο το χρόνο μας, που είναι πάρα πολύ πολύτιμος για μας, αλλά εν τέλει και τις μικρές απολαύσεις. Να είμαστε δηλαδή ως νεκροί στον κόσμο αυτόν, ό,τι έχει να κάνει με την αμαρτία και την σαρκική επιθυμία. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς να πεθάνουμε ως προς τον κόσμο, ούτως ώστε να έχουμε καρπό. Και αυτή η καρποφορία θα έρθει, αδερφοί, θα έρθει και στις συγγενείες μας, θα έρθει στις οικογένειές μας, όπου υπάρχουν εμείς σωσμένα μέλη, αλλά θα έρθει και στους γύρω μας. Άρα λοιπόν βρισκόμαστε στο στάδιο αυτό της μεθοδίας του διαβόλου, όπου έχει ρίξει όλα του τα όπλα, χειροδική, λιθοβολή, σκοτώνει με τους τρόπους που είπαμε, τραυματίζει, εξουθενεί, πληγώνει. Όμως, όπως ο Στέφανος εδώ διαβάζουμε, και ελιθοβόλου το Στέφανο επικαλούμενο και λέγοντα «Κύριε Ιησού, δέξ' το πνεύμα μου», έτσι ο Κύριος μας πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, το πρώτο πράγμα, μάλλον το τελευταίο πράγμα που είπε λίγο πριν φύγει, «Πάτερ, εις τας χείρας σου παραδίδω το πνεύμα μου». Αυτή πρέπει να είναι και δική μας τελικά η τελευταία επιθυμία, να πάει το πνεύμα μας τελικά στο Χριστό, να ετοιμαστούμε για την ώρα της αρπαγής. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα διαβάσω έτσι, θα εστιάσω σε κάποια κομμάτια τώρα της γραφής, αυτά που διάβασα, για να πάρουμε κάποια μηνύματα ξεχωριστά. Ακούοντες δε ταύτα, διαβάζω στο 54 εδάφιο, ακούοντες δε ταύτα, κατεκόπτουν τα καρδίες αυτών και έτριζον τους ορδώντας κατά αυτού. Μόλις άκουσαν λοιπόν οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, αφού τους επίπληξε και τους έλεξε ο Στέφανος, λέγοντάς τους σκληροτράχυλους και απερίθμους στην καρδία, σκληροτράχυλους δηλαδή υπερήφανους και εγωιστές. Σκληροτράχυλος σημαίνει είναι κάποιος ο οποίος είναι περήφανος. Δεν σκύβει τον τράχυλό του, έχει σκληρό τράχυλο και δεν σκύβει δηλαδή να ταπεινωθεί. Και απερίπτει την καρδία ότι είναι πολύ σκληρόκαρδη.
και τους κατηγόρησε ευθέως ότι αυτοί είναι υπεύθυνοι για τη σταύρωση και για τη θανάτωση του Χριστού, τους αποκαλώντας τους μάλλον προδότες και φωνείς. Ακούγοντας όλα αυτά λοιπόν, κατεκόπτουν τις καρδίες αυτών και έτρεψαν τους οδόντες κατά αυτού. Δηλαδή οι καρδιές τους ήταν γεμάτες μίσους, φανατισμό, εκδικητικότητα, κακία. Βλέπουμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν οι ιοί του διαβόλου. Έχουν τα χαρακτηριστικά που έχει ο πατέρας τους. Είναι ανθρωποκτόνοι. Στο επόμενο εδάφιο όμως λέει, ο δε Στέφανος πλήρης ον Πνεύματος Αγίου, ατενίσασι των ουρανών, είδε την δόξη του Θεού και τον Ιησούν ιστάμενο εκ δεξιών του Θεού. Εδώ βλέπουμε το χριστιανό ο οποίος πληρούνται Πνεύματος Αγίου. Και αυτός που πληρούνται με Πνεύμα Άγιο έχει άλλα χαρακτηριστικά. Έχει μακροθυμία, έχει Χριστότητα, έχει αγωθοσύνη, έχει πραότητα, έχει πίστη, έχει εγκράτεια. Χαρακτηριστικά τα οποία τα είχε σε μεγάλο βαθμό ο Στέφανος για να μπορέσει να υποστεί το λιθοβολισμό και όλα αυτά τα οποία πέρασε. Αλλά αυτό όμως ήταν ένα χαρακτηριστικό το οποίο το Πνεύμα το Άγιο το εργαζόταν, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Στέφανος. Και καλούμαστε κι εμείς με τον ίδιο τρόπο να εργαζόμαστε, να πληρώμαστε με Πνεύμα Άγιο για να μπορούμε την ώρα τη δύσκολη, την ώρα που θα έρθει ο εχθρός να μας καταβάλει, να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις μεθοδίες του. Και εκβαλώντες, λέει πιο κάτω στο 58 εδάφιο, εκβαλώντες έξω τον Στέφανο από την πόλη, ελιθοβόλουν. Και οι μάρτυρες απέθεσαν τα ημάτια αυτών εις τους πόδας νεανίου τινός ονομαζομένου Σαύλου. Απέθεσαν τα ημάτια αυτών. Δηλαδή, οι ιοί του διαβόλου έβγαλαν το ημάτιο το υποκριτικό το οποίο είχαν και το απέθεσαν κάτω. Άρχισαν να φανερώνουν τον πραγματικό τους σε αυτό. Και αυτό που αισθανόταν στην καρδιά τους όταν τους έλεγε ο Στέφανος με το λόγο, αυτό που αισθανόταν το κάνε τώρα, τους βγήκε. Δηλαδή, ό,τι είχαν στην καρδιά τους άρχισαν να εκδηλώνεται. Γιατί λέει ο Λόγος Θεού, εκ του περισσεύματος της καρδίας λαλεί το στόμα και πράττει το σώμα. Και άρχισαν λοιπόν να λιθοβολούν το Στέφανο, ο καθένας και από ένα λίθο, από μία πέτρα. Κάθε πέτρα λοιπόν που ρίχνανε ήταν βγαλμένη από το μίσος τους, από την κακία τους, από την περηφάνεια τους, από την αλαζονία τους, από την εκδικητικότητά τους, από το φθόνο τους. Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά του διαβόλου. Είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του διαβόλου. Τα χαρακτηριστικά της σάρκας. Και θυμάμαι τώρα αυτό που είπε ο Κύριος μας στον Απόστολο Πέτρο, όταν τους είπε ότι θα πάει να παραδοθεί και να σταυρωθεί, και του είπε ο Πέτρος, μη γέννητος εσένα αυτό Κύριε. Κυριάζει το συνέστημα στον Πέτρο. Και τι το απάντησε ο Χριστός μας. Είπα αγιοποιήσω μου σατανά, διότι δεν φρονίσα του Θεού, αλλά των ανθρώπων. Το είπε αυτό στον Απόστολο Πέτρο. Παρεξηγήθηκε ο Απόστολος Πέτρος. Σκληρύνθηκε. Όχι, ούτε οι Απόστολοι. Καλούμαστε αδερφοί και μέσα στην Εκκλησία, όταν κάτι συμβεί, κάποιος μας ενοχλήσει ή ακουστεί λόγος αυστηρός από τον άβωνα, να μην σκληρύνεται η καρδιά μας. Γιατί ο Θεός στη σκληροκαρδία μας και στην υπερηφάνεια μας αντιστέκεται, αντιτάσσεται. Στους υπερηφάνους δίδει χάρη ο Κύριος. Η αυστηρότητα και πολλές φορές ο σκληρός λόγος που για μας νομίζουμε ότι είναι σκληρός είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Είναι για το όφελος της ψυχής μας. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο δε Φίλιππος καταβάς στην πόλη της Σαμαρίας εκήρυτεν εις αυτούς των Χριστών. Τώρα θέλω να δούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος καταρχάς λέει εκήρυτε σε αυτούς τον Χριστό. Και θα διαβάσω τώρα, θα μείνω και σε ένα εδάφιο για να δούμε τελικά ξανά, να επιμείνουμε ούτως ώστε να το καταλάβουμε και να μπει στην καρδιά μας ποια είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του Θεού και ποια τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων του διαβόλου, του εχθρού της ψυχής.
Ο Φίλιππος λέει «εκήρυτε σε αυτούς τον Χριστόν». Εκήρυτε δηλαδή το Λόγο του Θεού. Το μήνυμα του Ευαγγελίου. Το μήνυμα της Βασιλείας των Ουρανών. Δεν εκήρυτε αυτόν. Δεν αυτοπροβαλόταν. Εκήρυτε τον Χριστόν. Ο Σίμων όμως ο μάγος λέει πιο κάτω. Ο οποίος προϋπήρχε κάμνων μαγείας και εκπλήτων των λαών της Σαμαρίας, λέγονε αυτόν ότι είναι μεγαστής. Ο διάβολος και τα όργανα αυτού διακατέχονται από άμετρη υπερηφάνεια και αλαζονία. Αυτό το χαρακτηριστικό το είχε ο Σίμων ο μάγος. Έβλεπε την προσοχή και την έκπληξη του λαού εκεί της Σαμαρίας, οι οποίοι πραγματικά τον προσήχαν και είχαν μαγευτεί, γιατί αυτή είναι η λέξη, έτσι, μέσα από τις απάτες που έκανε, έβγαζε λαγούς από το καπέλο και διάφορα που κάνουν διάφοροι μάγοι, και πραγματικά τους είχε καταπλήξει. Αλλά αυτός όμως τον εαυτό του προέβαλε. Λέγονε αυτός ότι είναι μεγαστής. Όμως ο Φίλιππος δεν προέβαλε τον εαυτό του. Προέβαλε το Λόγο του Θεού και τη μαρτυρία του Ευαγγελίου. Όμως η ουσία είναι ότι μέσα από τη συμπεριφορά και από το κήρυγμα διαπνεύοντος Αγίου του Φιλίππου και μέσα από τις μαγείες και τα μαγικά που έκανε ο μάγος. Ποιο το όφελος του λαού της Σαμαρίας? Λέει το 6 εδάφιο. Οι όχλοι προσήχων ομοθυμαδών εις τα λεγόμενα από τον Φιλίππο, ακούοντες και βλέποντες τα θαύματα που έκαμνε. Γινόταν θαύματα. Δηλαδή, στα λόγια του Φιλίππου, στη μαρτυρία του Χριστού, ο Χριστός συμμαρτυρούσε με θαύματα. Διότι λέει, εκ πολλών εχόντων πνεύματα κάθαρτα εξήχοντα, αυτά φωνάζονται με τα μεγάλη φωνή, και πολλοί παραλυτικοί χολοί θεραπεύθησαν. Και έγινε χαρά μεγάλη εν εκείνη την πόλη. Όταν κηρύττει το Λόγο του Θεού με πνεύμα ταπεινό, διαπνεύματος Αγίου, έρχεται χαρά στον ακούοντα. Και ο Κύριος ενεργεί, συμμαρτυρεί, κάνει και θαύματα, θεραπεύει ασθένειες, εκβάλλει δαιμόνια. Άρα το μήνυμα το οποίο φέρνουν τα παιδιά του Θεού μέσω του Ευαγγελίου, αλλά και με την ομολογία έξω, είναι ένα μήνυμα χαρμόσυνο. Ένα μήνυμα ευαγγελιστικό. Είναι μια καλή αγγελία. Σε οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Σε οδηγεί στη σωτηρία. Σε οδηγεί στη χαρά. Το ίδιο πράγμα, αν ξαναπάμε πίσω στην Πεντηκοστή, έγινε όταν πιστέψανε και βαπτιστήκανε και υπήρχε πολύ μεγάλη χαρά στο λαό όλο μετά τη σωτηρία. Άρα λοιπόν, όταν ακούμε το Λόγο του Θεού και έρχεται σωτηρία, χαίρεται η Εκκλησία, αλλά ταυτόχρονα γίνεται και χαρά μεγάλη στον ουρανό. Έτσι λέει ο Λόγος Θεού. Χαρά μεγάλη γίνεται, λέει, για μια ψυχή που σώθηκε στον ουρανό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως όταν παρακολουθούσαν τις μαγείες του Σίμωνα, απλώς λέει εκπητότανε. Μέναν άναυδοι με τα μαγικά που έκανε. Όμως χαρά δεν υπήρχε. Και σε αυτόν έδιναν προσοχή. Και το ευχάριστο στην περίπτωση αυτή είναι πραγματικά, δεν βλέπουμε, ότι τελικά πίστεψε και ο Σίμων, ο μάγος. Βλέπουμε ότι μέσα από το κήρυγμα του Ευαγγελίου υπάρχουν καρδιές οι οποίες εμείς τις θεωρούμε εκ προημίου χαμένες, ότι αυτός δεν σώζεται με τίποτα. Ο συγγενής αυτός αποκλείεται να σωθεί. Και έχουν πολλά παραδείγματα στη γραφή, άνθρωποι οι οποίοι αδύνατον ήταν παρανθρώπινοι να σωθούν, και βλέπουμε ότι ο Θεός, ο οποίος είναι καρδιογνώστης, ενήργησε τις καρδιές τους και απάντησαν, αποδέχτηκαν. Ήρθε η αρμόδια ημέρα που αποδέχτηκαν το Λόγο του Θεού και έγινε σωτηρία. Και βλέπουμε ότι και τον ίδιο τον Σίμωνα τον μάγο, και αυτός ο ίδιος σώθηκε. Και λέει ότι πιο κάτω ότι ακολουθούσε τον Φίλιππο. Θαυμάζουν και εκπληκτόμενος από τα θαύματα που έκανε ο Φίλιππος, τα οποία θαύματα ήταν γνήσια. Ήταν original. Δεν ήταν θαύματα ενέργειας μαϊμού, θα μου επιτρέψετε να πω, τα οποία και απατηλά τα οποία έκανε ο Σίμων ο μάγος, πράγμα το οποίο θα κάνει και στο τέλος ο διάβολος και ο σατανάς όταν θα έρθει η ώρα για να εγκαθιδρύσει την εφταετία, το θρόνο του,
στον ναό του Θεού περαιρώμενος και ονομάζουμε αυτόν Θεόν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα ήθελα να πω σε αυτό το σημείο ότι πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό, έτσι μια προσωπική εξομολόγηση, ευχαριστώ τον Θεό που επιτρέπει κάποια πράγματα στη ζωή μου και βγάζει, και αυτό είναι να το προσέξουμε όλοι, βγάζει από τις καρδιές μας πολλές φορές πράγματα τα οποία πολλές φορές δεν φανταζόμασταν. Και ο ψαλμωδός ο Δαβίδ λέει: «Κύριε, φανέρωσε σε μένα τα κρύφια αμαρτήματά μου, τα κρύφια της καρδιάς μας». Και μας βγάζει πολλές φορές ο Θεός από την καρδιά μας πράγματα τα οποία ποτέ δεν φανταζόμαστε ότι υπάρχουν. Όμως αυτό, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, είναι σχέδιο Θεού και το κάνει ο Θεός γιατί? Για να μας αναβαθμίσει πνευματικά. Και εκεί πραγματικά δοξάζουμε τον Θεό όταν λέμε: «Χριστέ μου, και αυτό εγώ το είχα στην καρδιά μου». Γιατί πραγματικά οι καρδιές μας είναι σφόδρα πατηρές και διεφθαρμένες. Και στο κείμενο λέει: «Η καρδιά του ανθρώπου είναι βαθαία». Και όσο βαθιά είναι η καρδιά του ανθρώπου, αδερφοί μου, τόσο βαθύς σφόδρα και πλατή σφόδρα είναι ο λόγος του Θεού. Όσο λοιπόν η καρδιά μας βγάζει από μέσα πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζαμε, κρύφια καρδιών, άλλο τόσο ο λόγος του Θεού είναι τόσο δυνατός και τόσο ισχυρός να μας αγιάσει και να μας θεραπεύσει. Και το αίμα του Χριστού να πάρει την αμαρτία μας. Θέλω να πω ότι μετά το συμβάν που έχει συμβεί προκαιρού, πραγματικά ευχαριστώ τον Θεό, μου έδωσε την παρησία να εξομολογηθώ κάποια πράγματα. Χάρη Θεού είναι και ο Θεός ξέρει. Νιώθω πραγματικά από εκείνη την ημέρα μια έτσι εσωτερική γαλήνη και αναβάθμιση, την οποία δοξάζω τον Θεό και λέω: «Κύριε, πόσο μικρός, πόσο χαμηλά είμαι πνευματικά και πόσο δρόμο έχω να διανύσω ακόμα». Αδερφοί, να παρακαλάμε, εκτός από τα φανερά μας αμαρτήματα τα οποία τα βλέπουμε εμείς προσωπικά, καθένα ξέρει το χαρακτήρα του, να παρακαλάμε τον Θεό, δεν είναι κακό, αυτό είναι καλό. Να παρακαλάμε τον Θεό: «Κύριε, εάν νομίζω ότι είμαι σε κατάσταση να μπορέσω να τα απεξέλθω και σε κρύφια αμαρτήματα, βοήθησέ με να τα απεξέλθω. Γιατί θέλω πραγματικά να αναβαθμιστώ». Γιατί το ζητούμενο είναι, όπως ακούσαμε για χθες από το κήρυγμα, να μην μένουμε στάσιμα, αδερφοί. Πολύ μάλλον να μην γυρίζουμε προς τα πίσω. Αλλά να αναβαθμιζόμαστε πνευματικά. Να ανεβαίνουμε κλίμακα. Την κλίμακα την πνευματική. Να ανεβαίνουμε σκαλοπάτια σκαλοπάτια. Για να μπορέσουμε τελικά να αγιαστούμε και να πλησιάσουμε το χαρακτήρα του Χριστού μας. Για να μπορέσουμε τέλει να ακούσουμε τη σάλπιγγα και να αρπαχθούμε στις νεφέλες. Γιατί ο προορισμός μας είναι η Βασιλεία των Ουρανών. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από τον κόκο ο οποίος πεθαίνει, μέσα από το φρόνημα της σαρκός το οποίο πεθαίνει, έρχεται η καρποφορία, η προσωπική μας πρώτα-πρώτα, σε Πνεύμα Άγιο, στα στοιχεία του καρπού του Πνεύματος του Αγίου, αλλά και δίπλα μας σώζονται και θα σωθούν και άλλες ψυχές και θα αυξηθεί η Βασιλεία των Ουρανών εν τέλει. Ευχαριστούμε τον Θεό για όλα. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο στις καρδιές μας, αδερφοί μου.